Ο Ανδρέα Παφίδη είναι μαζί μα εδώ στο στούντιο και θα μα μεταφέρει το τι λέχθηκε πριν από λίγο. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ο Νούφρυ, καλό μεσημέρι και στου τηλεθεατέ. Ε, το πολυαναμενόμενο, να πούμε, έκτο πακέτο κυρώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τι πληροφορίε των προηγούμενων ημερών. Ότι δηλαδή ε, σε αυτό θα, θα περιλαμβάνονται και κυρώσει που αφορούν το ρωσικό πετρέλαιο, mm -hmm. τόσο το αργό όσο και το διηλυσμένο, το επεξεργασμένο. Ναι. Ε, η Ούρσουλα Φοντερ Λαϊέν, μιλώντα στο Στρασβούργο ενώπιον τη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, παρουσίασε λοιπόν το έκτο αυτό πακέτο κυρώσεων και είπε ότι πρέπει να δώσουμε μια απάντηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατή και αυτή η απάντηση δίνεται μέσα από το Χάρκοβο, μέσα από την Μπούτσα, μέσα από τη Μαριούπολη, που ήταν αυτέ οι θηριωδίε που είδαμε κατά τη ρωσική εισβολή. Mm -hmm. Και ο Πούτιν, είπε η Ούρσουλα Φοντερ πρέπει να πληρώσει υψηλό τίμημα για την επιθετικότητά του, για αυτή την βίαιη επιθετικότητά του. Από εκεί και πέρα ανακοίνωσε το πακέτο κυρώσεων, το οποίο αρχικά περιλαμβάνει, συμπεριλαμβάνονται στην λίστα κυρώσεων και άλλα πρόσωπα που είναι υψηλό υψηλόβαθμα αξιωματικοί που εμπλέκονται σε αυτά τα εγκλήματα πολέμου σε αυτέ τι πόλει που είπαμε προηγουμένω, ε, όπω η Μαριούπολη και το Χάρκοβο. Επίση, εντάσσονται στη ε, λίστα κυρώσεων όσον αφορά τι τράπεζε και τον αποκλεισμό του από το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών, το SWIFT, η τράπεζα Sperbank, η οποία είναι ε, από τι μεγαλύτερε, αν όχι μεγαλύτερη τη ναι. ε, Ρωσία και άλλε δύο μεγάλε τράπεζε τη χώρα. Γιατί έχει, όπω είπε ο Σουλαφών Ντερ Λάιεν, έχουν χρηματοδοτήσει ε, αυτή την καταστροφή, αυτόν τον, αυτό τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Όχι όμω η Gazprom Bank, που είναι η αιχμή του δώρατο για του Ευρωπαίου αυτή τη στιγμή, Όχι. Ανδρέα. Όχι και είναι, παραμένει λοιπόν ο γρίφος για το θα γίνει με τις πληρωμές ναι. του ρωσικού φυσικού αερίου το, ο οποίος ο γρίφος ελπίζουμε να λυθεί στις 20 Μαΐου περίπου mm -hmm. που θα είναι και οι πληρωμές που είναι προγραμματισμένες από κάποιες εταιρείες. Κάποιες εταιρείες ναι. Τώρα yes. Έχουν, έχουν επίσης μπει στη λίστα των κυρώσεων τρία ρωσικά μέσα ενημέρωσης τα οποία πλέον δεν θα μπορούν να εκπέμπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Επομένω, ε, υπάρχει και αυτή η κύρωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική. κατά τη κάτσει, Ούρσουλα Λάιν, για το πώ έχει χαρακτηριστεί αυτά τα μέσα ενημέρωση. Έχουν χαρακτηριστεί ω ε, ε, γλώσσε, στόματα ε, που ενδυναμώνουν, ενισχύουν τη φωνή και την προπαγάνδα του, του Πούτιν. Ε, και επομένω συμπεριλαμβάνονται και, αυτές, ε, και αυτά τα τηλεοπτικά μέσα, στην λίστα κυρώσεων. Ναι, τώρα να να δούμε και την αντίδραση από πλευρά τη Μόσχα, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί από τον Ρώσο Προεδρό ότι θα προχωρήσουν επίση την επιβολή εμπάρκων κατά τη Δύση, δύ Ανδρέα. Πάντα είναι αυτό το παιχνίδι κυρώσεων και απαντήσεων από πλευρά τη Ρωσία. Αλλά να πάμε και στο σημαντικότερο κομμάτι, ο mm. Νουφριέ, που αφορά την, το πετρέλαιο. Αυτό που ενδιαφέρει και ναι. εξάλλου και τον περισσότερο κόσμο όσον αφορά τα οικονομικά. Πλήγματα που μπορεί να έχει η οικονομία τη Ευρώπη. Mm -hmm. ε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, η Ευρωπαϊκή Κομπισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε το σταδιακό εμπάρκο του ρωσικού πετρελαίου, τόσο σε αργό όσο και σε διηλυσμένο. Όσο αφορά το αργό, το εμπάρκο θα πρέπει να επιβληθεί σε διάστημα 6 μηνών. Όσον αφορά το διηλυσμένο πετρέλαιο, το επεξεργασμένο πετρέλαιο, πρέπει να επιβληθεί το εμπάρκο σε διάστημα 12 μήνων. Επομένω, τα κράτη-μέλη καλούνται να συμμορφωθούν με αυτή την οδηγία τη της Κομισιόν, ώστε να ουσιαστικά να πάψουν να φέρνουν πετρέλαιο είτε δια θαλάσσης, είτε μέσω αγωγών. Και ξεκαθαρίζεται αυτό στι κυρώσει από ρωσικό πετρέλαιο. Ναι. Ε, υπήρχαν κάποιε φωνέ διαμαρτυρία προφανώ. Το γεγονό ότι δίνεται ένα διάστημα 6 μηνών και 12 μηνών είναι για να κατευναστούν αυτέ οι φωνέ διαμαρτυρία που υπήρχαν από χώρε όπω, για παράδειγμα η Ουγγαρία, η Σλοβακία που είναι πολύ εξαρτώμενες από το, από ρωσικό, το ρωσικό πετρέλαιο. πετρέλαιο mm -hmm. Αλλά ο Νούφιρε πρέπει να πούμε ότι... Εξαρτήσεις από το ρωσικό πετρέλαιο. Έχουν και γενικότερα οι ναυτιλιακέ χώρε, όπω η Ελλάδα, η Μάλτα, ακόμη και η Κύπρο. Mm -hmm. Έχει κάποιε εξαρτήσει από το ρωσικό πετρέλαιο. Και πρέπει να διαφανεί και σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει και τη χώρα μα αυτή η αποστολή. Θα τα πούμε και εδώς, σε λίγο ναι. με τον Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργεια, Αντρέα, να μα λύσει τι απορίε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στην αστυνομική